Χρήσανε, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Νομίζω ότι η λέξη που ταιριάζει απόλυτα είναι η λέξη δικαίωση. Για μια υπόθεση που έφερε μεγάλη ταλαιπωρία στο Σύλλογο τον τελευταίο χρόνο. Για μια υπόθεση που έχει και το ουσιαστικό κομμάτι της επιστροφής των 6 βαθμών, αλλά και το ηθικό κομμάτι. Γιατί ο Άρης όλο αυτό το χρονικό διάστημα άκουσε πάρα πολλά πράγματα, είδε δημοσιεύματα επί δημοσιευμάτων περί πλαστογραφίας, καραμπινάτης και όλα τα υπόλοιπα, είδε την προσπάθειά του την αγωνιστική να αλλοιώνεται μέσα στο γήπεδο. Είναι τεράστια η πίεση του να έχεις αυτό το βραχνά των μείον 6 βαθμών μέσα στο γήπεδο, να προσπαθείς να πάρεις δηλαδή συν 6 βαθμούς για να πετύχεις τους στόχους σου. Πόσο καιρό ταλαιπωρεί αυτή η ιστορία τον Άρη? Από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, από την πρώτη αγωνιστική. Την πρώτη πριν την έναρξη της πρώτης αγωνιστικής βγήκε η ποινή. Και πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, της τελευταίας αγωνιστικής δηλαδή, βγήκε η απόφαση. Φοβερό. Έτσι ακριβώς. Όλη τη σεζόν λοιπόν ο Άρης πήγε με αυτή τη διαδικασία μέσα στη σεζόν. Αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν διαφορετική η διαχείριση σε πάρα πολλά πράγματα. Το βλέπουμε ακόμα και σήμερα που κάναμε τα σενάρια για τις ισοβαθμίες και όλα τα υπόλοιπα και ο Άρης ήθελε μόνο νίκη με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει 42 βαθμούς, είναι ένα βαθμό κάτω από την ΑΕΚ και αντιλαμβάνεσαι ότι έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό όσον αφορά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, γιατί πάρα πολύ απλά εκεί που λέγαμε ότι... Χρήσανδε, πάμε πρώτα σε αυτό που έχει στο ΚΑΣ και μετά θα πάμε στη βαθμολογία για να το αυτό είναι το τελευταίο για να το μαζέψουμε στο τέλος. Ναι. Μέσα στην ημέρα θα έχουμε πολλές λεπτομέρειες. Σε πρώτη φάση αυτό που έχει έρθει στην ΠΑΕ Άρης περίπου στις 12 παραπέντε είναι ότι γίνεται δεκτή η έφεση του Άρη και επιστρέφονται οι 6 βαθμοί. Τώρα, μέσα στην εκπομπή σου θα μάθω και λεπτομέρειες για το αν έχουν δώσει περισσότερα στοιχεία για σκεπτικό κτλ. Συνήθως όμως στο ΚΑΣ έρχεται μια πρώτη. Ένα πρώτο έγγραφο το οποίο λέει δέχομαι ή απορρίπτω και στη συνέχεια βγαίνει το διατακτικό της απόφασης. Εικάζω ότι θα το έχουμε αργότερα μέσα στην ημέρα. Η ουσία είναι ότι επιστρέφονται οι 6 βαθμοί, ότι έχουμε μια δικαίωση σε αυτό το κομμάτι, πάει στους 42 ο Άρης, έχει 43 η ΑΕΚ, 39 ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή και αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον ο Άρης ο στόχος του είναι η τρίτη θέση ώστε να μην έχει την έννοια του αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός ή η Λαμία το κύπελο και μείνει εκτός Ευρώπης. Πλέον διεκδικεί την τρίτη ή την τέταρτη θέση. Ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό και η ΑΕΚ που παίζει τελευταία αγωνιστική. Η ΑΕΚ παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης. Oh. Ο οποίος θέλει διπλό για να μπει στα play-off αντί του Πας Γιάννενα ή του Όφη. Πρέπει να σου πω όμως ότι και είναι και σημαντικό αυτό να το σημειώσουμε ότι είναι μια ηθική δικαίωση όχι μόνο για τον Άρη αλλά και για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Μιλάω για τον Θόδωρο Καρυπίδη, τον ξάδερφο του μεγαλομετόχου του Άρη, ο οποίος και αυτός στιγματίστηκε με τη συγκεκριμένη υπόθεση, καταδικάστηκε, θυμίζω, για ένα χρόνο να μην μπορεί να συμμετέχει στο ποδόσφαιρο κτλ. Αλλά κυρίως είναι το στίγμα που έμενε στον άνθρωπο ότι τον θεώρησαν ότι έκανε μια πλαστογραφία. Ο άνθρωπος αυτός έχει φύγει πλέον. Ναι, ναι, όλο αυτό το διάστημα για πλαστογραφία μιλούσαμε, ναι. Έτσι. Έχει φύγει από τη ζωή ο άνθρωπος αυτός και είναι και μια ηθική δικαίωση για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Και μιλάμε για το ΚΑΣ που θυμίζω ότι όταν πρωτοξεκίνησε η όλη διαδικασία και εδώ στο Λίμπερο αναφέραμε ότι εκεί ήμασταν από τους λίγους που λέγαμε θα πάει στο ΚΑΣ. Αμφισβητούνταν αυτό συγκεκριμένο, ότι θα δικαιωθεί στο ΚΑΣ. Αμφισβητούνταν γιατί έχει δίκιο ο Άρης, έχει το δίκιο με το μέρος του. Ακούγονταν μοίρια όσα πράγματα. Και έρχεται μάλιστα λοιπόν το τελευταίο διάστημα υπήρχαν πληροφορίες από δημοσιογραφικές και από άλλα μέσα που έλεγαν ότι ο Άρης έχει χάσει την υπόθεση. Και αυτό. Και αυτό, βέβαια και με τον Τουρμισάη το ίδιο έγιναν και περιμένετε τώρα να δούμε μήπως και το θέμα των μεταγραφών του Άρη, μήπως δικαιωθεί και εκεί ο Άρης και μπορεί να κάνει κανονικά μεταγραφές. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ πέρα από το ουσιαστικό που βλέπει όλος ο κόσμος, βλέπω και την τεράστια ηθική δικαίωση και παράλληλα, εδώ πρέπει να το σημειώσουμε Γιώργο, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το ΚΑΣ εκθέτει ανεπανόρθωτα και την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και την Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, που βέβαια και οι δύο ως σύνθεση δεν είναι πλέον εκεί.
όλοι αντιλαμβάνονται με αυτή την απόφαση του ΚΑΣ το τι συνέβη το καλοκαίρι. Οι άνθρωποι λοιπόν που ήταν στην Επιτροπή Διοντολογίας και οι άνθρωποι που ήταν στην Επιτροπή Εφέσεων δεν είναι τώρα εκεί, έχουν αντικατασταθεί. Ναι. Υπάρχει νέα Επιτροπή Διοντολογίας και νέα Επιτροπή Εφέσεων στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο δικαστής όμως της Επιτροπής Εφέσεων έβγαλε αυτή την απόφαση κατά του Άρη την τελευταία μέρα λειτουργίας του εκεί. Και είναι τεράστιο πλήγμα για την ελληνική δικαιοσύνη να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και το είδαμε, για να το ανοίξω λίγο, και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ. Έτσι, που ήταν άλλες οι αποφάσεις εδώ και ήταν άλλη η απόφαση του ΚΑΣ. Ναι. Είναι τεράστιο πλήγμα να έρχεται δηλαδή το ΚΑΣ και αυτή τη φορά ξεκάθαρα τώρα. Στην περίπτωση του ΠΑΟΚ τη γύρισε πίσω. Λέει, είπε, δεν τη δικάσατε σωστά, ξαναδικάστε την. Στον Άρη τώρα δικαιώνει τον Άρη. Και δεν είναι εύκολο να δικαιώνονται ομάδες εναντί ομοσπονδιών. Δεν είναι σύνηθες φαινόμενο. Γίνεται μία στις 10 υποθέσεις. Ίσως γι' αυτό και λέγαν πολύ για αρνητική απόφαση, γιατί νόμιζαν να πάει με την πεπατημένη. Αλλά εδώ πέρα ήταν τα ξεκάθαρα τα πράγματα. Μιλούσαμε για πλαστογραφία, χωρίς να έχει η ομάδα όφελος από την πλαστογραφία. Δηλαδή να πλαστογραφούσε ένα συμβόλαιο και να πληρώσει 50 χιλιάρικα αντί για 500, είναι μια πλαστογραφία που έχει όφελος. Το να πλαστογραφεί ένα συμβόλαιο ενός παίκτη της K19, με το οποίο θα μπορούσε να του βγάλει πάρα πολύ απλά συμβόλαια πληρώνοντας 500 ευρώ. Νομίζω ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται. Και πόσο μάλλον όταν ο ίδιος ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή λέει: εγώ το έκανα, ρε παιδιά. Εγώ το έκανα γιατί ήθελα να πάρω την άδεια παραμονής του κτλ. Για να μείνει το παιδί στην Ελλάδα. Είναι τεράστια η δικαίωση, αλλάζει τα δεδομένα όπως αντιλαμβάνεστε και για το κομμάτι των play-off και της βαθμολογίας, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι ο Άρης κατάφερε να αποδείξει ότι το καλοκαίρι υπήρξε η συγκεκριμένη υπόθεση στοχευμένα και με στόχο να τον πλήξει. Και είναι τεράστιο το πλήγμα και για την Επιτροπή Διοντολογίας που φέρθηκε από ό,τι φαίνεται αντιδεοντολογικά και από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ που αντί να αποδώσει δικαιοσύνη έκανε ακριβώς το αντίθετο. Και να πω εδώ ότι ο Άρης το δικαστήριο το κέρδισε στο ΚΑΣ έχοντας πάλι αντίδικο την ΕΠΟ. Δεν είναι λόγια του αέρα ότι υπάρχει ένα διαρκές κυνηγητό από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προς τον Άρη. Mm-hmm. Και αν κάποιος δει και τα χθεσινά που έγιναν σε σχέση με την ΕΠΟ και τον Αυγενάκη, και το γεγονός ότι στο τέλος της ημέρας καταλήξαμε στο να παρουσιάζει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ένα έγγραφο που να λέει ότι η ανακοίνωση που έβγαλε η ΕΠΟ ήταν γκάφα, γιατί το άρθρο στο οποίο αναφέρθηκαν είναι προ-20ετίας εν νόμο και όχι στον τωρινό που βγήκε σε διαβούλευση, αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει. Είναι σε πολλά επίπεδα η κάθαρση που πρέπει να επέλθει στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και όντως σε πολλά, και δεν εννοώ μόνο σε σχέση με την ΕΠΟ τη συγκεκριμένη ή την κουβέντα της εξυγίανσης. Χθες πάλι στο Καραϊσκάκι στο πέναλτι που δεν δίνει στον Αστέρα. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτός που είναι στο ΒΑΡ, για παιχνίδι του Ολυμπιακού λέω τώρα έτσι, πώς αυτός που είναι στο ΒΑΡ δεν φωνάζει το διαιτητή έστω να το δει. Δεν φωνάζει έστω να το δει. Είναι πεντακάθαρο πέναλτι. Ναι. Γιατί φτάσαμε εγώ να λέμε είπα, με το βαρύ. Εγώ είπα, και οι διαιτητές είναι αυτοί που ευθύνονται, γιατί προφανώς ο διαιτητής είπε άσε να το πάρουν πάνω τους αυτοί στο ΒΑΡ, να μην το χρέωσουν σε μένα. Έτσι κάνουν. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εδώ τώρα στην περίπτωση ας πούμε του ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ χθες, από εκεί στη φάση που ήρθε και τον γκολ του ΠΑΟΚ. Δεν είναι πέναλτι του ΑΚΠΟΜ. Για μένα είναι, αλλά δεν ξέρω τι είδανε. Είναι και ξένοι τώρα, είμαστε πιο μαζεμένοι. Εκεί όμως ακριβώς πρέπει να το. Δεν μπορεί να το. Δεν το είδε ο διαιτητής. Πρέπει να το βοηθήσει το ΒΑΡ. Γιατί και εμείς από την τηλεόραση καταλαβαίνουμε ότι πατούσε μέσα εκεί ο ΑΚΠΟΜ. Δεν πήγε χθες ο Φάμπρη. Δεν πήγε για το πέναλτι. Για την κόκκινη πήγε μόνο. Για το πέναλτι δεν πήγε. Του είπαν από το ΒΑΡ ότι είναι έξω. Και φαίνεται, το λέει κιόλα. Νομίζω σε ένα παίκτη του ΠΑΚ το λέει. Ότι του δείχνει με το χέρι του ότι είναι απ' έξω. Αλλά είναι πέναλτι. Βέβαια μπήκε το γκολ και το ξεχάσαμε λίγο πολύ. Αλλά πες μου τώρα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Φάμπρη το μεταξύ ξέρεις ποιος είναι. Ο διαιτητής που όρμηξε ο Καρυπίδης στο Ευρωπαϊκό. Αυτός που σφύριζε χθες στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Που μπήκε μέσα. Που έκανε την μπουκα ο Καρυπίδης. Ναι. Αυτός είναι. Που δεν έδωσε τα δύο πέναλτι στον Άρη. Και αποκλείστηκε ο Άρης στο 120. Αυτός είναι ο διαιτητής. Λοιπόν, βαθμολογία. Βαθμολογία τώρα. Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 50, ΑΕΚ 43, Άρη 42, Παναθηναϊκός 39. Και Αστέρας Τρίπολης 35 και Γιάννενα 34. Και Όφη 34. Έτσι. Με νίκη ο Αστέρας Τρίπολης μέσα στην ΑΕΚ μπαίνει στα play-off. Διαφορετικά νομίζω ότι έχει το προβάδισμα ο ΠΑΣ. Ναι. Γιατί έχει την έχει είναι καλύτερη διαφορά τερμάτων. Αστέρας. ΑΕΚ Αστέρας. Α, ναι, δύο εκτός έχει ο Αστέρας στο τέλος. Ναι. Μπορεί να είναι και καλύτερο ότι είναι ΑΕΚ Αστέρας, να ξέρεις. Η ΑΕΚ έχει χάσει από τους πάντες εκεί μέσα. Ναι.
Έχει χάσει από Πανετολικό, έχει χάσει από Όφη, έχει χάσει από Βόλο. Με τον Άρη έγινε η σφαγή της σφαγής. Τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τον κερδίσει από το 17, παίζει με 10, δεν μπορεί να κερδίσει με τίποτα. Έχει πάρα πολύ σέντες η ΑΕΚ. Έχει πολλά ζητήματα η ΑΕΚ. Εγώ θεωρώ ότι ο Αστέρας μπορεί να το πάρει το παιχνίδι. Και πλέον βέβαια έχει 35 ο Αστέρας. Μπορεί να γίνει κανένα μαγικό, ξέρεις. Και με ήταν να το πάρει. Γιατί αν χάσουν τα Γιάννενα στο Βόλο και ο Όφη από τον Απόλλωνα. Εντάξει, δεν το βλέπω. Βλέπω τα Γιάννενα έτσι πιο πιθανό πλέον. Και έρχεται η απόφαση αυτή μία μέρα μετά, ούτε καν 24ωρο, μετά την αγραπτή δήλωση του Θόδωρο Καρυπίδη που έγραφε μάλλον χθες ότι η ομάδα. Πότε? Όχι, πρόσεξε τώρα. Χθες, όταν βγήκε η ανακοίνωση, ναι. 99% Αριανούς μου είπανε για να γράφει έτσι ο πρόεδρος. Χάνει με την υπόθεση θα ασχοληθούμε. Τη χάσαμε. Ναι. Γι' αυτό δεν πρέπει να ερμηνεύεται. Πάντα έτσι απλά, χωρίς να ξέρετε τις παραμέτρους. Ναι. Όλοι χθες οι Αριανοί, 99% είπανε τη χάσαμε την υπόθεση. Μην πω και κάποιοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί εδώ πέρα που κάνουν μετά από σένα εκπομπή. Δεν λέω ποιοι είναι. Εντάξει, θα κάνει μια πιρουέτα θα γίνει στον αέρα από αυτές που αγαπάμε. Πάρα πολύ. Πολύ θετική εξέλιξη, πολύ θετική είδηση και επίσης είναι και η ηθική δικαίωση που αποδεικνύει όλα αυτά που λέμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε σχέση με την σχέση Άρη-ΕΠΟ. Είναι και η ηθική. Δεν βγήκε η κυβέρνηση να αλλάξει νόμο ή οτιδήποτε άλλο. Το ανώτατο αθλητικό δικαστήριο πήρε την απόφαση βλέποντας τα στοιχεία. Γιατί για ένα διάστημα, για αυτό το εξάμηνο περίπου Γιώργο, βγήκαμε και τρελοί. Έτσι. Μας βγάλαν και τρελούς. Καραμπινάτη, πλαστογραφία και διάφορα τέτοια ήταν τα. Και τι λέτε εσείς οι Αριανοί, αφού κάνατε την παράβαση, ό,τι πει ο νόμος και όλα αυτά. Αυτές ήταν οι εκφράσεις. Θα κλείσουμε, μήπως και έχεις και τίποτα παραπάνω. Όχι, θα ψάξω κι άλλο τώρα για να δω πλέον τι αναφέρει το σκεπτικό. Εικάζω ότι ένα πρώτο σκεπτικό σύντομο θα υπάρχει. Γιατί προφανώς δεν θα έχουμε το σύνολο της απόφασης, αλλά ένα σύντομο σκεπτικό θα υπάρχει. Οπότε θα διακόψω. Ωραία, οκ. Ευχαριστούμε.